Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι μου. Άλλη μια βασιλική εκπομπή ξεκινάει, Δευτέρα σήμερα, και έχω καλεσμένο έναν φίλο μου επιστήθιο επί 27 χρόνια, τον Μίλαν τον Τζούρτζεβιτς. Τον παραγγείλαμε την Παρασκευή. Καλησπέρα, Μίλαν. Καλησπέρα, Γιώργο. Και φυσικά δίπλα μας τη Σοφία, ακρογωνία, ολίθο της Goldbet. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα που δεν είπαμε. Αυτούς τους καλούς μήνες, Σόφη, θα στο πω για τελευταία και πολλωστή φορά, εξαρτώνται από το τι έχει γίνει το προηγούμενο βράδυ στους παίκτες του στοιχήματος. Συμφωνώ. Όταν τα γκολ μπαίνουν στο 91, από τη μία πλευρά και είναι θετικά, όλοι είναι χαρούμενοι. Όταν όμως έρχονται τα ανάποδα, όλοι κοιτάνε τα ταβάνια και ασχολούνται με τη γνωστή ταβανοθεραπεία. Όλα με στη ζωή είναι, δεν πειράζει. 500 λέξεις σε 10 δευτερόλεπτα. Τι γίνεται? Ζούκα μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Λαλίστατος, λαλίστατος. Επειδή τίμησες τη φανέλα του ΠΑΟΚ, θα με αφήσεις να μιλήσω 2 λεπτά για σένα, γιατί το θέλω, το νιώθω, τα ισόψυχά μου. Τίμησες τη φανέλα αυτής της ομάδος, έγινες φαν. Ναι, είσαι ακρεφνής ΠΑΟΚτσής. Ήταν λέξεις, Μπαμπινιώτης. Με τον Μπαμπινιώτη μαζί το λεξικό το γράφαμε. Το είναι σε έναν Ιούλιο στη Μύκονο εκεί, στα παραλιακά, στον Άμος. Ειδικά εκεί. Ναι, εκεί, ζωή για μας. Μύκονο είστε και οι δύο, ναι. Για να θυμούνται λίγο οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, ο Μίλαν ο Τζούρτζεβιτς φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ήρθε το καλοκαίρι του 91, center for από την Μπαρτσελόν, από την Παρτιζάν, ασπρόμαυρα και αυτός εκεί. Δόξασε στην κυριολεξία τη φανέλα μας, έβαζε γκολ υπέροχα. Και τον διέκρινε πέρα από την ευφυΐα του. Κόψου το μικρόφωνο, ρε. Όχι, αυτή ήταν η αλήθεια. Μικρόφωνο, αυτή είναι η αλήθεια, δεν ανεβάζω. Κόψου να, ρε. Εγώ αν ήσουν αμέτρημο ή περιορισμένο δυνατοτήτων, ξέρει ότι θα στο έλεγα στην ευφυΐα, σε πρώτο χρόνο. Και τώρα εδώ και 27 χρόνια φυσικά τον απολαμβάνουμε δίπλα μας, είναι στην πόλη μας. Εδώ παντρεύτηκε, εδώ έχει τα παιδάκια. Κόψου του. Να. Πες μας, φίλε Μίλαν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για σένα. Ναι, πώς αγαπάει, νιώθεις... αλλά είδες πώς το διευκρινίζει στην πόλη μας. Γιατί είναι πόλη σου, είναι πόλη μου, ρε. Πώς είναι πόλη, αυτό τι θετικέ αντωνυμίες, γιατί. Μα εσύ, ρε φίλε μου, να σε πω κάτι, είσαι 51 ετών. Συμφωνούμε. Τα 24 σου χρόνια τα είσαι στη Σεβία. Τέτοια τραγούδια θέλω, τέτοια. Και εδώ και 27 χρόνια είσαι εδώ. Ναι. Στην αγκαλιά μας, φυσικά ναι, είσαι Έλληνας. Ναι, Γιώργο μου, ναι. Για θέλω να μου πεις τώρα πώς έβαλες τον ΠΑΟΚ στην καρδιά σου και πώς τον αφουγκράζεις τώρα τον ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπεις? Μια χαρά. Αυτό έτσι, μια κουβέντα έτσι. Έτσι, να σε κόψω κατευθείαν, να σου κόψω τη φόρα που έχεις. Εντάξει, Γιώργο μου, όλα είναι υπό έλεγχο. Υπάρχει, πώς το λένε, ο πρόεδρος, ο μεγαλοεπενδυτής, πώς θα τον μεγαλομέτοχο, εγώ το λέω Άγιο Άνθρωπο. Μάλιστα. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Μας πήρε από μια μεγάλη ομάδα και μας κάνει μια μέγιστη ομάδα. Γιατί δεν συμφωνείς, δεν συμπλέγεις με την άποψή μου? Συμφωνώ, εντάξει, πολύ χαρτί. Πολύ χαρτί, το οποίο δεν είναι υγείας. Δεν είναι υγείας, ναι, είναι χαρτούρα, όμως αδικαιολόγητο δίνεις εκεί. Όταν λες αδικαιολόγητο. Στο χαρτί, δηλαδή όταν υπάρχει πολλή χαρτούρα, υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες που τη ξεχνούν οι υπόλοιποι και δεν θέλουν να ασχολούνται με αυτές. Όπως θέλω να γίνει πιο συγκεκριμένο. Όπως οπωσδήποτε, οποιασδήποτε κινήσεις. Δεν θέλω να αφήνεις ασάφειες. Εδώ ο κόσμος είναι έξυπνος, ευφύης αυτή. Οποιασδήποτε κινήσεις και να κάνει, δεν θα του ασκήσει κριτική. Αυτό ρωτώ. Όχι, θα τον ασκήσουμε κριτική άμα κάνει λάθη. Μάλιστα. Εγώ δεν βλέπω να κάνει λάθη. Μα γι' αυτό το λέω. Μα δεν βλέπω. Μα γι' αυτό το λέω. Πολύ ξεκάθαρο. Εσύ βλέπεις λάθη? Εμάς μας αρέσει να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συμφωνήσουμε διαφωνώντας. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι η ομάδα μπορούσε να πάει καλύτερα? Ο Ιχολήπτης πώς με κοιτάζει, δεν είναι? Όχι, το καλύτερα δεν μπορώ, αλλά να μπορούσα να είχα περισσότερη ησυχία, σταθερότητα και να είμαι ακόμη καλύτερος, ναι. Τώρα, άμα πας να μου επιβάλλεις κάτι γιατί είσαι επιχειρηματίας και έχεις πολύ χαρτί, δεν μιλώ για σένα, μιλάω για τρίτο πρόσωπο. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό μπορεί να αντιληφθεί και κάθε ΠΑΟΚτσής. Το ζητούμενο είναι πώς είναι διατεθειμένος να πνίξει το κουνέλι. Το πνίγει, λες, το κουνέλι. Δεν ξέρω. Εννοείται. Δηλαδή τώρα τον. Τι θες, συγκεκριμένα? Πάντα συγκεκριμένα, Γιώργο μου. Ναι, το στόπερ που φέραμε, γιατί το έφερες? Μπορούσε κάποιος να στο αποτρέψει αυτή τη μεταγραφή? Εγώ θεωρώ ότι είναι μια λαθεμένη επιλογή. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πέστα, τώρα. Είναι λαθεμένη. Σε δίπλωσε το ταλέντο σου. Δεν ξέρω τι να ταλέντο. Σε δίπλωσε το ταλέντο σου. Ούτε καλύπτω κάτι. Αχ, έχουμε πει ότι ένας επιτυχημένος μεταγραφικός σχεδιασμός είναι όταν το 40% των παικτών που φέρνεις μπορούν και παίζουν και αποδίδουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων. Αυτή τη στιγμή ο Χατσερίδης, για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Δηλαδή από τις 10 μεταγραφές, 4 να είναι επιτυχημένες. Μ' αρέσει. Έτσι πιστεύω ότι έτσι γίνονται και σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, από τα οποία έχεις απόλυτη γνώση. Δεχτών. Γιατί κινείσαι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεχτών. Μανατζερικά. Είσαι εφράδια λόγου, δεν παίζεσαι. Όμως θα σου προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Συμφωνώ. Και το 4 στους 10 δέχομαι. Όμως όταν αυτό φέρνει αναμπομπούλα
και αναστάτωση μέσα στα πολιτήρια και μέσα στις κερκίδες. Παράδειγμα, θα μου πεις πώς μπορεί μία μεταγραφή, αλλά μία ξεκινήσαμε, μπορεί να φτάσουμε να είναι πέντε. Παράδειγμα, μπορεί να φέρει αναστάτωση. Μπορεί από εκείνη τη στιγμή που έχεις υπόλοιπους συμπαίκτες και ξέρουν τι συμβόλαιο έχουν και λέει γιατί εγώ να παίρνω 5 ευρώ ενώ αξίζω με αναγνωρισμένη μου αξία και από σένα που είσαι λαλίστατος παραγωγός, εδώ ραδιοφωνικός παραγωγός και κάποιους άλλους που το ξέρουν να πούν ότι όντως αξίζω 8 και δεν παίρνω 8 ευρώ, παίρνω 5 ενώ ο κύριος παίρνει 12. Ξέρεις, αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Ναι, δημιουργούνται λες ανισοπαπίες. Ναι, ανθρώπινα, αδυναμίες και όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν διάφορα πράγματα. Έχοντας και λέγοντας τι. Αν όγκο σαν προπονητής δεν θέλω έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα γιατί μπορεί να μου φέρει αναστάτωση όπως μου φέρνει, τότε μου δημιουργείς πρόβλημα. Άρα δεν συμβαδίζουν οι σκέψεις και απόψεις μου πάνω σε αυτό το θέμα μαζί σου. Μαζί σου γενικώς, όχι εσένα προσωπικά. Καταλαβαίνω απολύτως. Εσύ και εγώ τα βρίσκουμε. Εσύ έχεις σεβαστή, σεβαστή η άποψή σου. Να κλείσουμε το κεφάλαιο Χατσερίδη και Μέτριες μεταγραφής. Όχι, παράδειγμα σου είπα εσύ, Γιώργο. Απλώς είναι μεγάλα ποσά. Δηλαδή το αμυντικό χαφ σ' αρέσει εσένα ή αυτό το ποσό που έχει. Και βεβαίως λέγοντας το καλοκαίρι ότι δεν του κάνει το σπίτι πανόραμα, δεν του κάνει σπίτι εδώ, εκεί. Μα είναι δυνατό, ρε. Ξέρεις τι με θύμισες. Το που είπες έτσι που δεν του άρεσε το σπίτι και έψαχνε κάτι καλύτερο. Όχι αυτού, τη γυναίκα του. Είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να μην έχει κατάλληλο διαμέρισμα για αυτό το παίκτη. Τελικά βολεύτηκε όμως. Μου αυτό το τελικά. Αυτή είναι η ουσία. Όλοι εκ του αποτελέσματος. Τι έχω τραβήξει μέχρι τότε δεν με ρωτάς και εσύ το ίδιο. Όχι, τι έλεγες τότε. Η διαδρομή δεν έχει σχέση. Ναι. Το αποτέλεσμα πάντα μετράει. Έχει, πώς δεν έχει διαδρομή. Για τους ποιητές έχει σχέση η διαδρομή. Πώς γνωριστήκαμε εγώ και η Σοφία δεν έχει σχέση και η διαδρομή αυτή. Θυμάσαι παλιότερα στη δεκαετία. Δηλαδή έχει μόνο διαφορά και ουσία ο χωρισμός. Αυτό μας λες. Η διαδρομή είπα. Ναι, όχι. Είπες ότι δεν μετράει η διαδρομή. Ναι. Για αυτό το συγκεκριμένο, φίλε, το... Ναι, ναι, συγκεκριμένο. Βρέθηκε το σπίτι, τελειώσαμε. Δηλαδή, δεν μόνο μετράει ο χωρισμός στη σχέση μας. Όχι, μετράει και πώς περνούσε στη διάρκεια. Ούτε αυτό που έχουμε αποκτήσει σε αυτή τη διαδρομή που την ισοπαίδωσες τώρα λέγοντας ότι δεν μετράει. Βάζεις τώρα στη ζυγαριά δύο πράγματα. Όχι, βάζεις στη ζυγαριά ανώμια πράγματα. Είναι σαν να συγκρίνεις τον φιλέ με το σουβλάκι. Συνέστημα δεν έχουμε εσύ και εγώ για την ομάδα μας. Θες ψυχρά. Τότε τι, δεν μετράει η διαδρομή. Κοίταξε, ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ζητούσε να πάει ένα σπίτι που να είναι καλύτερο από τις ποδηλατές. Εδώ, φίλε, παλαιότερα ο Σόκρατες, ο μεγάλος Σόκρατες, ο συγχωρεμένος, αυτή η παικτούρα της Εθνικής Βραζιλίας, όταν ήταν να πάει στη Φιωρεντίνα, ήθελε σπίτι αποκλειστικά και μόνο σε λόφο. Και οι άνθρωποι ψάχναν να δημιουργήσουν λόφο στη Φλωρεντία για να έχει το σπίτι. Εγώ νομίζω ότι αναφέρεσαι στο φιλόσοφο. Εσύ μου είπες για τον ποδοσφαιριστή. Τον ποδοσφαιριστή. Δεν θέλω να πω. Ο ήταν λάτρης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Δύο χαρτιά τώρα. Αυτό το αμυντικό χάφα. Άσε Μαρσέ, Γιώργο. Εντάξει. Βλέπω και μουσικούλα. Δεν ακούω. Μουσικούλα. Έχει διάθεση σκληρή κριτική. Όχι. Και καλά κάνει. Χαριτωμένη. Να μιλήσουμε λοιπόν και για ΠΑΟΚ σήμερα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο οποίο σε 7 η ώρα αντιμετωπίζει τη Λαμία σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα μάτς με μεγάλη ιδιαιτερότητα, γιατί τα πρωταθλήματα τα δίνουν αυτά τα μάτς των ειδικών συνθήκων. Τα μεσαία ή τα μικρά, όλοι που λένε έλα, Λαμία δεν είναι τίποτα. Όμως εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Πρέπει να δείξουν σοβαρότητα οι παίκτες και να φέρουν τοποθετό αποτέλεσμα. Γιατί η διαφορά μας με τον Ολυμπιακό. Είχα κάνει εγώ από την αρχή εισήγηση. Πιστεύω ότι θα είσαι ένα καλό προπονητή. Λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Αλλά να απευθύνεσαι σε παίκτες που καταλαβαίνουν ελληνικά. Ναι. Τι θα έκανες, άμα έπρεπε να το πεις αλλιώς. Θα έψαχνες καλό δερμηνέα. Να λέει ακριβώς αυτό που λες, να μεταφέρει στους παίκτες. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι δεν είναι. Σ' αρέσει αυτά, σε έχω τρελάνει σήμερα. Για πες μου, σαν άνθρωπος που είσαι πολύ έξυπνος, πρόσεξε, εφράδια λόγου, κατέχεις και το αντικείμενο. Δεν υπάρχουν καλύτερα στοιχεία. Και είσαι προπονητής. Όχι, ευχαριστώ, ξέρεις πώς είμαι. Συνέχεια. Δεν χαρίζω τα κάστρα. Ναι. Και πρέπει να απευθυνθείς μέσα στα πολιτήρια στους παίκτες. Αυτό που είπες τώρα είναι πολύ πετυχημένο και πιάνει. Αλλά όταν απευθύνεσαι στους παίκτες που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, τι θα κάναμε εκεί. Τι λύση θα βρίσκεις. Ναι, νομίζω καταλαβαίνουν το αυτό. Για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Τι θα ψάξουμε. Ποιοι καταλαβαίνουν. Και όλοι τώρα, τόσο και όχι, όλοι. Όχι, ναι, τι σημαίνει. Ο Πασχαλάκη δεν ξέρει δηλαδή ελληνικά. Ναι, δεν είναι Έλληνα. Ναι, εννοείται. Ο, εννοείται. Δεν είναι Έλληνα, δεν είναι Ελληνικά. Ο Λιμνιός. Ναι. Έχουμε και μερικούς ξένους. Μερικούς. Εδώ, φίλε, πριν από χρόνια ψάχναμε όχι, να βρούμε έναν θέλω να πω αυτό το δικό σου ισχυρό στοιχείο, εφράδια λόγου και οι λέξεις να είναι. Επακριβίας, δηλαδή όπως θέλεις, 100% πιάνουν τόπο και φέρνουν αποτελέσματα
εντελώς αν απευθύνονται σε κάποιον που το απορροφάει. Σχήμα λόγου. Δεν καταλαβαίνω επίσης ότι αυτό το παιχνίδι είναι μεγάλη σημαντικότητα. Όχι έτσι όπως το λες εσύ, παράδειγμα. Για σένα έχει έτσι το πλεύρη μεγάλη σημασία είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι μεγάλη αξία. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Εγώ πάντα και σαν όπως κάνεις και εσύ έτσι, και εγώ είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός. Βλέπω ότι η διαφορά του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, που είναι ο άμεσος συνδιεκδικητής του τίτλου, εγώ βλέπω φυσικά τον ΠΑΟΚ στο τέλος να θέλετε πρωταθλητής, είναι το μάτσο το μεταξύ μας. Στο οποίο εκείνο το μάτσο ο ΠΑΟΚ είπαμε είχε εύνοια. Μείον τρεις ο ΠΑΟΚ εκείνο το μάτσο, συν τρεις ο Ολυμπιακός, έτσι θα ήμασταν μαζί. Οπότε δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα και πηγαίνουμε όπως πρέπει σε πόλεμο στην κοντινή Λαμία. Κοντινή στα 300 χιλιόμετρα στη Λαμία. Πηγαίνουμε για πόλεμο. Έχουμε και ένα παλιό γνώριμο εκεί. Εκεί μπράβο. Έχουμε τον Ιωακήμ το Χάβο, συμπαίκτη σου. Ναι. Είχε έρθει τότε και έπαιζε σαν δεξί μπακ στον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, θυμάσαι πολύ καλά. Γιατί το έπεσε αυτό, άμα θυμάμαι καλά. Θες λίγο να δημιουργήσεις, ε. Ο Ιωακήμ, ο οποίος μεταμόρφωσε προς το καλύτερο τη Λαμία και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι. Συμφωνώ. Όταν πήρε τη Λαμία, ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μια ανάσα από το χείλος της καταστροφής και τώρα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, όπου πάει αφήνει άριστες εντυπώσεις, όπως και την τελευταία αγωνιστική στον Πανιόνιο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα χθεσινά λόγια του Σπυρόπουλου στην εκπομπή, του Σπυρόπουλου του δημοσιογράφου, ο οποίος είχε πει είναι Πανιόνιος αυτός άρρωστος. Ο πολύ καλός αυτός δημοσιογράφος. Γιατί το λες αυτό, Γιώργο μου. Ο οποίος είπε ότι έπαιξε τελευταία αγωνιστική ο Πανιόνιος με τη Λαμία και λέει άδικα κερδίσαμε. Γιατί το ποδόσφαιρο είπαμε είναι η ζωή, είναι απεικόνηση τη ζωή. Η Λαμία ήταν εξαιρετική. Όλα αυτά τα λέω για οι παίκτες να δώσουν σήμερα το 100% των δυνατοτήτων του και να προσφέρουν χαρά. Στους εαυτούς τους πρώτα απ' όλα, στον πρόεδρο κατά δεύτερο λόγο και στα εκατομμύρια των φιλάθλων. Γιατί το πρωτάθλημα, είπαμε, είναι αγώνας μεγάλος. Ποιητής, ε, Σοφή. Λοιπόν, ποιητής. Σοφής. Σοφή Γκολμπετ, σήμερα που έχει τόσα ματσάκια, χθες πάλι έκαναν νίκες μεγάλες οι παίκτες του στοιχήματος, πάρα πολύ μεγάλες νίκες. Έχω να πω ότι παίκτης ο οποίος το γκολ το οποίο έβαλε ο Παναθηναϊκός στο 91 του χάρισε ένα ποσό κοντά στις 12.000 ευρώ. Και άλλες μεγάλες επιτυχίες γίνανε και όλα αυτά στην Goldbet, η οποία φυσικά πλήρωσε σε ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει. Πλήρωσε χθες. Άμεσα. Το έχουμε πει. Κερδίζετε και πληρώνεστε άμεσα. Αυτό είναι βασικά και το κυριότερο. Έτσι. Αν κερδίσεις, να πάρεις τα λεφτά σου κατευθείαν. Τα λεφτά να έχω πει. Με διάθεση σε σένα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε και για την άλλη ομάδα της πόλης, φίλε μου Ζούκα, για τον Άρη, για το χθεσινό το ματς. Έτσι, πώς το είδες εσύ. Ένα μάτσο το οποίο εμένα εντάχει, θα σου πω, εγώ θεωρώ ότι ήταν ότι θα μπορούσε ο Άρης να κερδίσει χθες το μάτσο, γιατί το δικαιούταν, με την έννοια ότι είχε και δοκάρι και κλασικές ευκαιρίες. Και ευτύχησε ένας διαιτητής να το δώσει δεύτερο πέναλτι, που δεν είναι ποτέ, την άποψη δική μου, το δεύτερο πέναλτι του Άρη. Μπράβο το Γιουνές που την έβαλε την μπάλα στα δίχτυα και δεν είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα μετά από το χαμένο πέναλτι αντίον του ΠΑΟΚ. Και τα συγχαρητήριά μου όλα όμως. Καταθέτω ψυχή σε αυτό το νεαρό παιδί του Χατζηγιοβάνη που βρήκε την ψυχική δύναμη στο 92 να σκάψει το πέναλτι μέσα σε μια φλεγόμενη. Είσαι αξίλο. Κάνε ένα κλικ, σε παρακαλώ, πώς το λένε, τα τραγούδια μας λίγο πιο χαμηλά. Τέλεια. Ευχαριστώ με το κύριο Ιχολήπτη. Έχω και σου λέω το εξής. Είσαι τρομερός. Δεν παίζεσαι. Σε αυτά που είπες, δεν παίζεσαι. Όχι, θα σου πω για το Δάρι. Έχω δει όλα τα παιχνίδια του Άρη. Είναι μοναδική ομάδα που έχω δει που έχω ευχαριστηθεί 90 λεπτά που βλέπω. Δηλαδή ούτε ένα παιχνίδι του Άρη που είδα δεν μπορούσα να πω ότι ήταν του ποπού το παιχνίδι. Είναι, ήθελε σχολή για να το ήταν, ήταν όλα τα παιχνίδια, ήταν ευχάριστα για να τα βλέπεις. Δηλαδή τι να ξεκινήσω πρώτα από τη Λαμία, μετά παίζοντας στην έδρα του όλα τα παιχνίδια. Μας, όλα. Ναι. Παίζει πολύ μπάλα. Το ζητούμενο είναι αυτό που θέλεις εσύ, την ουσία. Εντάξει. Δεν τους αδικεί νομίζω το αποτέλεσμα και αυτό. Έπρεπε να πάρει τη νίκη. Εκεί την ώρα, φίλε μου, απλώς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι ένα ποδοσφαιριστής και σαφώς. Α, δεν ξέρεις, το θυμάμαι αυτό. Ξέρεις πολλά περισσότερα από εμάς εδώ. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Από σένα δεν νομίζω. Μέσα στον αγωνιστικό Δεν νομίζω. Όταν όχι, δεν ρολόι, όταν μη λες αυτά. Ζούκα, φίλε μου, σε παρακαλώ. Με σε ακούω, προχώρεσαι. Όταν το ρολόι σημαδεύει το 91ο λεπτό. Ναι. Και θέλει άλλα 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Δεν το ξέρουν οι άλλοι εκείνη τη στιγμή, ούτε έχουν στο μυαλό τους ότι είναι 2 ότι... έτσι όπως λες εσύ. Τέλος πάντων, ότι τελειώνει. Ναι, λέγε. Και βλέπουν ένα διαιτητή ο οποίος έχει δώσει 2 πέναλτι στη γηπεδούχη ομάδα. Το δεύτερο αυτό τι θες να πεις με αυτό, σε σκίζω τώρα. Πες μας, τι θέλεις να πεις, τι υπονοείς. Πρέπει στην τελευταία φάση ένα έμπειρο παίκτη όπως είναι ο Σιώπης να κάνει τάκλιν όταν ψάχνεται το παιδί, το Μπουζούκης. Βλέπεις ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός και την ώρα να πέσει κάποιος. Δεν πρέπει λίγο να φερθεί με πιο μεγάλη εμπειρία, με λίγο πιο καθαρό μυαλό. Ναι, δεν το συζητώ. Ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή το πέναλ, δεν δίνει την ευκαιρία δηλαδή.
δίνει στο διαιτητή το δικαίωμα να δώσει το πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Μόλις δεν κάνει εκείνο το τάκλι, το μάτς τελειώνει. Το λάθος, Γιώργο μου, ξεκίνησε από το 80. Όταν άρχισε. Να γυρνάει πίσω η ομάδα. Ναι, όχι άρχισε, γύρισε ήδη πίσω και περίμενε να δημιουργεί όλο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, λάθος είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορείς να μεταφέρεις αυτή τη φιλοσοφία στους παίκτες που έχεις σαν προπονητής. Αυτή νομίζω ότι είναι η βασική διαφορά. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να τους ορμάνε, να τους πιέζουν, όχι να γυρίζουν πίσω, να επιτρέπουν στον άλλον είτε να κάνει γεμιστά πιπερίες στομάδες, είτε να δημιουργεί ατομική γεμίσματα ενέργεια. Γεμίσματα είναι τα γεμιστά πιπερίες στομάδες. Κανονικά. Ναι. Δηλαδή όλη την ώρα να σε πιέζει. Το πρώτο πάνω απ' όλα που έχεις να κάνει είναι να τους πιέζεις εκεί τα στόπερ που θέλουν να κατεβάσουν την μπάλα και κατά δεύτερον είναι να τους παίρνεις η μπάλα να ξέρεις και να έχεις παίκτες που μπορεί να την κρατήσουν και να κερδίζουν φάουλ, ωστόσο να αρχίζει να κυλάει ο χρόνος όπως κάνουν κάποιες άλλες ομάδες, πετάνε τις μπάλες μέσα. Όχι, αυτά είναι κομικοτραγικά. Ναι, εγώ τα θεωρώ αυτά. Κοίταξε, εσύ θεωρείς, συμφωνώ, δέχομαι. Δεν σ' αρέσει ούτε βλέποντας River Boca, γιατί και εκεί πετάνε τις μπάλες, ενώ είναι ομαδάρες. Ναι, αλλά και εκεί πετάνε μπάλες. Είδες πώς τη φέρνω. Τάκτουξ τη φέρνω εγώ. Άρα δεν σ' αρέσει ούτε αυτό. Έχω και λέω γιατί σ' αρέσει αποτέλεσμα. Μα μετράει, έτσι είπες, που σε πολλές φορές δεν σύμφωνο, πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση, είναι αλήθεια, να έχεις ικανότητα σαν ομάδα να μπορείς να φας αυτά τα 5 λεπτά ή τι είναι 7 και να έχεις ένα αποτέλεσμα 1-0, γιατί έχω και σου λέω το εξής. Σκέψου Άρης αυτό το παιχνίδι συν 2 και άλλο ένα που άδικα έχει χάσει. Είναι 3 που τα βρισκόταν με αυτούς τους 5 βαθμούς. Δηλαδή δεν θα κάνουμε και τη συζήτηση έτσι, τι θα γινόταν, Άγγελο. Αλλά θέλω να σου πω, αυτές τις λεπτομέρειες σου κάνουν το σύνολο αυτών των είτε 3 είτε 5 βαθμών. Εσύ θεωρώ ότι ξέρεις καλύτερα από μένα ότι στο ποδόσφαιρο. Αναφερόμενος και στο περσινό πρωτάθλημα σου απαντώ. Ναι, γιατί εκεί είχε. Την εβδομάδα κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, θα σε πω εγώ ότι ο Άρης πήρε 3 βαθμούς το 93 και το 94. Σεβαστό, βέβαια. Ναι, όμως, μέχρι να γίνει αυτό το M&N έπρεπε ήδη να είναι 0-2 για τον Άρη. Γιατί ήταν καλύτερο, εκεί δεν απαντά τίποτα. Και δοκάρια και το ένα και το άλλο. Φιλοαγιανή διάθεση ναι. Από Ζούκα. Όχι. Και σκληρή κριτική. Όχι. Απέναντι στον Άρη. Είπε και μόνο σου ότι είναι αντικειμενικό. Ναι. Όμως όταν είναι κάτι, κοίταξε πώς σκέφτομαι. Όταν είναι κάτι που αγαπώ και στηρίζω, δικό μου όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και κάνω κριτική στον ίδιο μου αυτό, τότε φαντάσου πώς δεν επιτρέπω στον άλλον να μου κάνει κάποια άσκοπη ή σκεμμένη κριτική και μπορώ να αντιδράσω. Όταν πνίγω το κουνέλι και κρύβω τα λάθη που έχω κάτω από το ένα χαλίλ όπου θες δίποτε, γίνομαι ευάλωτος και η φωνή μου μειώνεται αν άλλος ασκεί την κριτική μου και λέω, εντάξει δεν θα τον ορμήξω τώρα, γιατί εκεί ξέρω ότι έκανα λαμογιά. Όμως όταν εγώ ίδιος, η στρατηγική μου, αναδεικνύω τα δικά μου τα λάθη, αλλά ξέρω και ποιες είναι τα δυνατά στοιχεία μου και η δύναμή μου, μπορώ άνετα να βγάλω και τα νύχια και τα δόντια και να μην επιτρέψω στον άλλον να πει οτιδήποτε παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή σε οποιαδήποτε θέση της κοινωνίας, είτε είναι στον δρόμο, είτε είναι από εδώ είτε από εκεί. Έχω και σου λέω, ο Άρης, ομάδα της Θεσσαλονίκης, παίζει πολύ καλή μπάλα σε όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν έχει ουσία που έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε ικανοί, χωρίς να δημιουργήσουμε τίποτα στις τελικές που δεν τα έχουμε, να μην φαίνεται και ο center force μας που είναι τόσο αποτελεσματικός, αλλά μόνο στις περιπτώσεις όταν έχουμε τελικές, γιατί όταν δεν έχουμε τελικές δεν μπορεί ούτε φάουλ να κερδίσει και φτάνουμε με 1-0 να κερδίσουμε η ουσία 3-3-3-3 και αυτοί δεν μπορούν να υλιοποιήσουν κάτι γιατί δεν έχουν έναν, ας πούμε, ικανό μπροστά να μπορεί να στέλνει με 2 ευκαιρίες να κάνει 3 γκολ. Με ποσοστά μπάσκετ και καλύτερα. Αυτό θέλω να σου πω. Να κλείσουμε το κομμάτι και με τον Άρη, να πάμε και στον Ηρακλή. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στον Ηρακλή, ο οποίος έκανε δεύτερη νίκη συνεχόμενη. Πρέπει να κάνει άλλες 6-7 όμως. Θα σε μαλώσει, γιατί μετά πρέπει να φτάσουμε και στο Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι όπως το ξεκίνησε. Θα φτάσουμε, γιατί λέω, μήπως. Ο καθένας παίρνει ό,τι του ανήκει εδώ πέρα. Η πίτα. Δικαιωματικά. Αυτό δεν ήξερα ότι έτσι πάει. 15% Άρη και αναλογικά πήγε. Φίλε μου, εδώ πέρα. Δεν το ήξερα αυτό. Με συγχωρείτε. Μια λογική ψυχοθεραπεία. Σε λίγο και εγώ θα ερχόμαστε με τα κλειδιά. Λογική τη αναλογία. Λογική τη αναλογία. Ναι, φίλε. Ω, μπομ φίλε. Λογική τη καρδιά. Πώ με λέει, φίλε, μπομ φίλε. Λοιπόν, κέρδισε λοιπόν ο Ηρακλής 0-3. Δεν ξέρω, εσύ ξέρει. Κέρδισε. Τι αναλογία είναι αυτή. Ναι, το σπάτο. 10% ή 15%. Πόσα είναι. Όχι, μια χαρά, Ηρακλής. Μια χαρά, ανεβαίνει. Όχι, λέω που δίνει την εκπομπή σου γιατί τώρα θα σε σκίσω. Πόσο είναι. Πόσο. Εγώ 15%. 4%.
Ναι. Αναλογικά. Άρα πήγε. Και στο Απόλλων Καλαμαριάς πώς θα δώσεις μετά. Το υπόλοιπο. Άμα κάνεις προσθέσεις. Άμα κάνεις προσθέσεις. Ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτόν. Γιατί? Δεν μας δίνει, φίλε, δεν κάνει κάτι. Κάτι δηλαδή. Κάτι, να κάνει μια διαφορά, μια ωραία ομάδα. Εντάξει, ας το πούμε μετά. Πάμε με το Ηρακλή αυτό που θα ήθελες. Ναι, 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 λέει. Όχι, αυτό για τον Ηρακλή συγκεκριμένο, ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, το λέμε κάθε φορά εδώ πέρα, και ότι ενώ έκανε κάποια ατυχή αποτελέσματα, έτσι θα τοποθετηθούμε. Μάλιστα, θέλουμε τώρα να κάνει μια σειρά επιτυχημένων για να φτάσει σιγά σιγά στην κορυφή. Ποιητή. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να έχει και τις τρεις ομάδες. Εμείς δεν είμαστε. Τέσσερις. Καλαμάκια δεν μπορεί να είναι, φίλε. Θα μιλάμε εδώ σοβαρά το. Άμα να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Τώρα με ισοπαίδωσε. Σοβαρά λέει. Πώς δίνει η έμφαση, θα μιλήσουμε σοβαρά. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν αστεία. Για λέγε. Για λέγε σοβαρά. Γιατί την Ελλάδα. Δεν μπορεί. Να πούμε ότι η Ηρακλής είναι στην ένατη θέση με 10 βαθμούς. Και καλά που έκανε τις δύο νίκες. Με διαφορά από τον πρώτο και δεύτερο. Ο πρώτος είναι ο Απόλλων Λάρισας με 19 και στη δεύτερη θέση είναι ο Βόλος με 16 βαθμούς. Και ο Βόλος του Αχιλλέα. Θα σου έλεγα τώρα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Και όπως έχουμε το διάλειμμα, θα πάμε κατευθείαν στο εξωτερικό. Για να μιλήσουμε για το καλύτερο μάτς της διετίας Arsenal. Τότε τι Godzilla. Διάλειμμα. Godzilla. Να ακούμε αυτές τις μουσικές που δεν με εκφράζουν απόλυτα, αλλά αγαπάει ο καλεσμένος μας. Επιστροφές, καταστροφές, έλεγε ο Τευζής. Έχω για σένα να κάνει πολλές. Slipknot, Devil In. Devil In, αυτό, να το ακούσεις. Να ξέρετε, ο συγκαθήμενός μου ήρθε στην Ελλάδα καλοκαίρι του 91, Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, και μέσα Αυγούστου, όχι μιλούσε ελληνικά, τραγουδούσε Βασίλη Καρά. Σε άπτεστα ελληνικά. Εντάξει, αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, γιατί είχα εσένα για παρέα. Δεν σε ακούνε τι ευφράδια λόγου έχεις. Πώς να μην μάθω ελληνικά. Τι ωραία συζήτηση. Αφού εγώ νόμιζα ότι με κάνει πλάκα, νόμιζα ότι είναι τίποτα από την Καστοριά, από κανένα χωριό απ' έξω, από κανένα βογατσικό, κάτι και έρχεται και να μας κάνει τρίπλα ο άνθρωπος. Όχι, από τα Καβάσιλα. Από τα Καβάσιλα. Γιατί τότε. Εμάς λέω βρήκε. Να ξέρει. Τότε ήταν πολύ γνωστό, γιατί εκείνες τις χρονιές. Παίρνατε κάτι σερβάκι για να μην πω άλλες εθνικότητες και τους κάνατε Έλληνες τάκ τουκ τάκ. Μόνο εμένα με αφήσατε στο ράφι. Κατάλαβες. Τα κάναμε από τον Μπουμπλή αυτά. Είχαμε τη δεκαετία του Μπουμπλή. Θυμάσαι μπάσκετ. Το που άνευα μόνο από τους Μπουμπλής. Καλά, τότε λες. Δεν κάναμε, κάναμε Έλληνες, λες, Νεστέροβιτς, Ρέλιτς και στο Γιάκοβιτς. Αυτό είναι μετά. Μετά είναι μετά. Αυτό είναι πολύ πρόσφατα. Μιλάω για πιο παλιά. Θυμίσου. Παίκτης του Ολυμπιακού, του Παναθηνικού, του Πάουκ στο μπάσκετ. Πώς, όλοι. Λέει τι έγινε. Ο παππούς λέει ήταν Έλληνας και παππούς. Αυτά γίνονται, δεν γίνονται όμως πάντως. Φαντάσου. Ζούκα μου. 30 χρόνια δεν έχουμε ακόμη ελληνική. Ναι, φαντάσου. Αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, εγώ μιλάω για τη χώρα εδώ που αγάπησα και είναι πατρίδα μου, γι' αυτό στο σχολιάζω. Τι θα σχολιάζω για Πακιστάν. Για τη Θεσσαλονίκη, ναι. Σε ασθένεια, εγώ ξέρω. Έχω ασθένεια και με την ομάδα μου. Είναι αρρώστια που δεν ιατρεύεται, το έχω πει πριν 15 χρόνια. Άκου κομματάρα. Ερωτά μου, αγιάτρευτε. Ναι, 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 ναι. Καημέ μου, μεγάλη. Ναι, σου λέω, ναι. Να πάμε λίγο στο εξωτερικό, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Τι να κάνουμε, εσύ κάτω τη δικιά σου εκπομπή. Δεν μπορούμε να πάμε. Κάνω πρέπει να μιλήσουμε, να ακούσουμε μια κουβέντα. Ό,τι θέλει, λέει. Δηλαδή δεν γίνεται σήμερα να μιλήσουμε και να μην πούμε. Λίγο να μιλήσουμε για Ελλάδα εκτός από το Ολυμπιακό Σπάου, εκτός από το Λαμία Πάοκ. Έχουμε σήμερα. Να το κομμάτι. Άκου μουσικούς. Πέντε δευτερόλεπτα. Πέντε δευτερόλεπτα. Πο. Πες πάρτε τα Μαρία, τι λες, είναι αυτό το κομμάτι. Κάτσε τα δεις και αλλαγή ρυθμού. Τα δύο άκρα, τα δύο άκρα. Δες τώρα. Έχει δύναμη. Και να πω, βεβαίως, τώρα υπάρχει αλλαγή ρυθμού. Άκου. Να πω κιόλας ότι είναι μέρος για όλους τους φίλους που τους ενδιαφέρει τέτοιου είδους μουσική, ότι συγκρότημα ανακοίνωσε εδώ και πριν 10 μέρες, 2 εβδομάδες, ότι δυστυχώς θα κάνουν tour της Ευρώπης και δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και πιστεύω ότι ο μάνατζερ τους και εκεί υπεύθυνος press conference και πάει λέγοντας. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Ναι, επικοινωνίας, πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί βάναυσα. Δεν γίνεται, βάναυσα βέβαια. Δεν γίνεται να κάνεις tour εσύ κύριε
και να μην πατήσει το πόδι σου στην Ελλάδα. Απαράδεκτο. Κλείνουμε την παρένθεση. Εσωτερικό δεν ήθελε. Κυνηγήθηκε και ο μάνατζερ. Βέβαια. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο για ένα λεπτό και στο, Ολυμπιακό Πανετολικό, σημερινό μάτς της 7.30. Μην ξεγράφετε τον Πανετολικό του Τραϊανού, του Δέλα και του Βασίλη του Μπορμπόκη. Που τυχαίνει να είναι φίλοι μας, πες το. Που είναι φίλοι μας καλοί. Ο Πανετολικό σήμερα θα καταθέσει ψυχή και ό,τι ήθελε προκύψει. Ευχή μας είναι, να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία να πάρει, καλά είμαστε. Βλέπω αντικειμενικότητα, ε! Εκτός του καλού, το καλύτερο. Πάμε λίγο στο εξωτερικό. Ναι, να πάμε να λίγο στην Αγγλία. Για αυτό το γκολ. Για αυτό το γκολ το οποίο θα μιλάνε για τα επόμενα 450 χρόνια. Πληρώθηκε ο φίλος. Το ξέρεις. Ο Σόντος πληρώθηκε. Θα πω για τον γκολ. Τι γίνεται λοιπόν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχουμε το ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Everton. Θεωρείς ότι η τερματοφύλακα είναι καλός. Πάρα πολύ καλός. Συμφωνούμε. Είναι τερματοφύλακα τη Everton και τη Εθνική Αγγλία. Τι είναι τούτο. Και σε ένα τσαφ. Που κάνει... Όχι τσαφ. Το τσαφ το πρώτο. Τσαφ είναι το... που σουτάρει. Ναι, δεχτώ. Με συγχωρείς. Βιάστηκα. Με συγχωρείς. Η μπάλα πήγε στο Θεό. Ναι. Ο άνθρωπος αγανάκτησε. Πήγε ήπια νερό. Το στόπερ λίγο. Ναι. Η μπάλα κατέβαινε σε κάποια στιγμή. Τι παιχνίδι έκανε, τι παιχνίδισμα πήγαινε για out. Χόρεψε πάνω στο οριζόντιο το κάρι. Μπορούσε ο διαιτητής να σφυρίξει out. Μπορούσε, ναι. Γιατί έβαλε το χέρι του από έξω και την γύρισε μέσα. Η μπάλα λοιπόν ενώ ήταν έξω και τελείωνε το μάτς και η Everton έπαιρνε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. 95 και 15 δευτερόλεπτα. Πληρώθηκε ο φίλος μου. Έτσι συμβαίνει στη ζωή. Κάθε τέλος μια καινούργια αρχή. Κάθε θάνατος μια νέα ζωή. Έτσι πηγαίνουν αυτά. Έτσι λοιπόν έφερε την μπάλα από έξω ο Πίκφορντ μέσα και ο Οριγκή. Έτσι, έκανε γκολ. Ναι. Έκανε γκολ ορική. Step inside. Ο center for αυτός της Εθνικής Βελγίου, πέρσι ιδανικό στη Wolfsburg και τον ξαναπήρε φέτος. Ο center for ιδανικός που δόθηκε στην Borussia Dortmund του Βελγίου μου αρέσει πολύ. Πες τον, Μπατσαγκή, πώς το λένε. Όχι, έφυγε από τη Βαλένθια, τον Μπατσουαγί. Ναι, πώς το λένε. Βαλένθια, Μπατσουαγί. Μ' αρέσει. Πεκτούρα, με το ωραίο το κοτσιδάκι. Ναι. Θα μιλήσουμε και για αυτό το match. Έτσι, για ό,τι θες, Γιώργο μου. Αν προλαβαίνουμε, τι λέει ο χρονός, για να δούμε. Με άγχωσες. Το άγχος μικραίνει τη ζωή. Έτσι, φάει με ψυχολογικά. Κάθε δίλεπτο χαμογελό. Για φάγωμα είμαι, ναι, λέγε. Κάθε δίλεπτο το οποίο θα απαρτίζεται με χαμόγελο, με έντονη διάθεση φιλική και με ωραία ψυχική διάθεση, σε προσθέτει 10 μέρες ζωής. Αυτό είναι το απόφθεγμα της ημέρας. Με έστειλες αδιάβαστο. Όχι, εσύ δεν μπορείς να διαβάσει. Να συνεχίσουμε λίγο με το, βεβαίως. Με το ξένο το ποδόσφαιρο. Ναι, έτσι, και γιατί... με ξένη μουσική. Συνεχίζουμε, ξένη. Θες κανένα ελληνικό. Όχι, δεν θέλω ελληνικό. Κανένα. Αφού είπες ξένα, ξένα. Με συγχωρείς. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Όχι, ξέρεις ότι κατέχουμε και. Ό,τι πει ο καλεσμένος. Όχι, δεν θέλουμε αυτό γιατί ο καλεσμένος έχει μεγάλες απαιτήσεις και προσδοκίες. Ποια είναι η αδυναμία σου για να ξέρει και το. Ορίστε. Θέλω να μου πεις την αδυναμία στους Ελληνίδες τραγουδίστες. Ποια θεωρείς κορυφή για σένα. Γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη αδυναμία. Ποια σου αρέσει περισσότερο να την ακούς. Ναι, βέβαια. Αφού ξέρεις. Πάολα. Πάολα, λοιπόν. Ψυχή και σώματι από εδώ. Και από άντρες. Από άντρες. Τραγουδιστές άντρες. Αφού ξέρεις, ο σκύλος είναι. Εγώ ξέρω, μάθουν όλοι. Σκύλος και να ξέρει ότι είναι ο Βασίλης ο Καράς. Εντάξει. Και μετά. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Πολλές γνωριμίες. Ο Νότης είναι φίλος. Αυτοί... Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με εξωτερικό γιατί δεν θα τα πούμε τα μάτς. Ναι, έγινε το καλύτερο μάτς των τελευταίων 2 ετών, θεωρώ, το Λοδρέζικο ντέρμπι μεταξύ Άρσεναλ και Τότεναμ. 4-2 τελικό αποτέλεσμα. Και ο Μπαμεγιάνγκ, άκου τι ρεκόρ έχει, αδελφέ μου. Λέγε, ματέχει. 10 σουτ στην εστία έχει κάνει, 10 γκολ. 10 στα 10. Δεν γίνεται αυτό το ποτέ. Το λαφρύ υπηκό τη Μπορούσια Ντόρμουντ αυτό είναι. Όχι, ο Μπαμεγιάνγκ. Ναι, που ήταν ο Μπαμεγιάνγκ. Ναι, Μπαμεγιάνγκ. Ο Μπαμεγιάνγκ. Τι εθνικότητα είναι? Είναι περίεργο, είναι άστρο. Τι είναι? Μαδαγκασκάρι. Όχι, κάτι περίεργο. Δεν ξέρεις, εντάξει. Όλα καλά. Γελάει και ο Χολίτης. Θα με γούστερε να κάνω εκπομπές εδώ. Λεβέντι μου. Disturb, σε παρακαλώ. Down from the sickness. Το κομμάτι. Disturb. Ναι, θα ακούσει εδώ. Αγαπημένος που λέει. Λέγε. Μ' αρέσει που διακόπτω τη σκέψη. Εσείς κύριοι από το τρελοκομείο και απευθύνομαι στους διευθυντές που μας δώσατε άδεια για 3 ημέρες. Κάνατε λάθος. Θα έρθουμε τελικά αύριο το μεσημεράκι κατευθείαν. Δεν είσαι για 3 μέρες. Είδε καινούρια. Εντάξει, ήθελες αλλού να πας, αλλού σε πάω. Πέθανε ο George Bush. Το είδες. Εντάξει, αυτό είχε μηδενίσει, φίλε, 100 και είναι. 94. Ξέρεις ποιον ήταν πιο δυνατός που σου είπε προχτές και κρατιόταν σε. Στυλιανός Πατακός. Ναι, δεν θέλω να το ξέρεις αυτό, ναι. 105 και ήταν σαν
από το μάτι του το κόσμο. Έτοιμος να κάνει και προετοιμασία με το ΠΑΟΚ, έτσι τον είπα. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει, λες. Αριστερό, half extreme, 10 λεπτά να βοηθήσει. Όχι, πιστεύω ότι μπορούσε πολύ καλά να κάνει εκεί στη διοίκηση να οργανώσει ορισμένα πράγματα. Ωχ, δεν καλά. Σόφη, πώς το βλέπεις το καλεσμένο εγώ σήμερα? Έχω να πω κάτι. Πρώτη φορά βλέπω το Βασιλιά να βγαίνει εκτός πορεία. Νιώθω σε μια γωνία. Μια κατσάρι, δούλα, σαν τη μικρή Τερέζα Στάρμα. Αυτό σήμερα. Αυτό θα σου πω. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί γνωριζόμαστε 27 χρόνια. Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια. Επειδή ο Γιώργος ο χαρακτήρας του είναι ευγενής και πλούσιο άτομο με τα... όλα αυτά που κατέχει ο χαρακτήρας του και κάνει ένα βήμα πίσω για το φίλο του να του κάνει το χώρο, γι' αυτό. Γι' αυτό τον αγαπάω και γι' αυτό τον σέβομαι. Σαν άνθρωπος γενικά όμως είναι χύμαρος κι αυτός και σήμερα τον βλέπω πολύ μαζεμένο. Δύο έντονες προσωπικότητες μαζεύτηκαν και είναι δύσκολο αυτό. Γιατί θέλει να δημιουργήσει το χώρο και χρόνο για το φίλο του, γι' αυτό το κάνει έτσι. Και βεβαίως με το όγκο που διαθέτει αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς, γιατί μπορεί να με... κάνει πέρα, καταλάβες, και είμαι ευαισθητούλης. Γι' αυτό μου κάνει χώρο, είναι ευγενικός. Ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε. Ευγενής. Ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε καινούργια δίαιτα από σήμερα. λέγεται του αστακού και τα τρώμε όλα. Εκτός από τον αστακό. Και αστακό. Α, και αστακό. Του αστακού, όχι, το βγάζεις. Δεν είναι. Κατάλαβες, δεν είναι. Σαν το ανανά, τα πάντα εκτός από ανανά. Το τραβάμε κανονικά γι' αυτό. Καλό αυτό. Λοιπόν. Θέλετε να μιλήσουμε για σημερινούς αγώνες? Βέβαια. Δεν προλάβαμε να πούμε λίγο εντάχει. Λίγο πάντα, έτσι. Η Γιουβέντους έκανε θρίαμβο. Η Γιουβέντους έκανε θρίαμβο. Μίλησε μας για τη ζωή σου. Μίλησε μας για σένα. Μίλησε μας. Σόφη, μίλησε μας για σένα. Μίλησε μας για τη ζωή σου. Θα πούμε αύριο τις λεπτομέρειες. Για τη ζωή σου, μίλησε μας. Πες μας τα πάντα. Λέγε. Δεν πρέπει να πούμε ότι η Μπορδό σταμάτησε την Πάρη Σερβέν στο 2-2. Α, δεν το ξέρω αυτό. Για πε. 2-2 λοιπόν Μπορδό και Πάρη μετά από συνεχόμενες επιτυχίες. Η ομάδα του Τούχελ, ένα πρωτάθλημα το οποίο τζάμπα γίνεται. Κέρδισε και τη Σπάρτα χωρίς να το χρειάζεται. Όλους κερδίζει, βέβαια. Ναι, μπράβο. Σόφη, θα μας πεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα. Έχουμε έναν αγώνα στη Γερμανία. 9.30 ώρα είναι Νιρεμβέργη Λεβερκούζεν. Στην Νιρεμβέργη, να ξέρεις, έγινε γνωστή δίκη της Νιρεμβέργης. Ναι. Ναι. Ποιοι δικάστες, τους... ξέρεις. Ναζί. 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 Ναι. Πολύ αντικειμενική δίκη ήταν. Του στείλανε στο γάμα, δεν το έξω. Λεβέργη με? Με Λεβερκούζεν. Δώσε ποσοστά. Λοιπόν, ο Άσος αυτή τη στιγμή είναι στο 4.52, το Χ στο 4.02 και το διπλό στο 1.73. Μια Λεβερκούζεν την οποία είπαμε, είναι μια ομάδα φάντασμα, μια ομάδα που μας έχει καταμπερδέψει, η Λεβερκούζεν. Ανάλογα πώς θα ξυπνήσουν οι παίχτες, μπορεί σήμερα αυτοί να κάνουν μια εύκολη νίκη 0-4 ή και να χάσουν κιόλας. Είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα, δεν το ακουμπάμε, δεν ξέρουμε, δεν απαντούμε. Μετά έχουμε Ιταλία, Αταλάντα Νάπολη, 9.30 ώρα. Μ' αρέσει. Ήταν ωραίο μάτσο. Για κάνε σχολιάσαι εδώ, δεν σχολιάζω τίποτα. Για να σε δω, δε μάγε μαζί. Σοπαλία, σοπαλία. Σοπαλία το άκουσε. Ακούστε τώρα για να μαθαίνετε και οι άλλοι. Λέει σοπαλία ο Ζούκα, γιατί τώρα σου λέει τι σοπαλία την έχουν βρει όλοι. Όχι, μα αυτό βλέπω γιατί η Αταλάντα εντός έδρας είναι πολύ δυνατή. Κανονικά θα έπρεπε να σου πω διπλό το βλέπω, αλλά δεν υπάρχει διπλό. Η Χολύπτη άλλη μια επιθυμία έχω. I am a beast. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ να ακούσει τραγούδια δικά του. Δεν ήθελε να συζητήσουμε. Έχω και λέω Αταλάντα. Άμα θέλεις, δώσ' μου το άσο. Παίρνω πιο εύκολα το άσο παρά το διπλό. Όχι, χι είπες. Χι είπα, αλλά με πιέζεις. Δεν θες αιματίο των αδερφών. Ήξεις, αφήξεις. Άσο και λίγο διπλό. Με καταπιέζεις. Δεν μπορώ. Νιώθω καταπιεσμένος αυτή τη στιγμή. Και δεν με αφήνεις να ξεδιπλώσω. Δεν έχουμε πει μία λέξη. Νιώθω καταπιεσμένος. Ναι, γιατί δεν με αφήνεις να ξεδιπλώσω. Σε βλέπω να μένεις και με τον Ζαγόρα μετά με το διευθυντή για να τα λες. Δεν μπορώ να ξεδιπλώσω τις σκέψεις μου, Σόφη, τι μου κάνει. Τι δεν μπορεί να ξεδιπλώσω, δεν έχουμε κουβέντα, δεν έχουμε ανοιχτό στόμα μας. Δεν με αφήνεις να εκφραστώ. Θέλουμε να κατακεραυνώσουμε εδώ άτομα και άτομα και τους αφήνουμε όλους στο απειρόβλητο. Δεν με αφήνεις να εκφραστώ ελεύθερα. Έχουμε μετά Ισπανία, Λεβάντε, Αθλέτικ Μπιλμπάου με μηδενική γκανιώτα στην Κόλμπετ. 10 η ώρα αγώνα σήμερα. Και αυτό, μπορώ να πω και αυτό. Ναι, για πες χι εγώ. Ναι, τι θα πω. Χι. Πόσα δίνουν όλα αυτά, 12? Όχι, ποια είναι τα όλα αυτά. Το χ είναι στο 3.56 αυτή τη στιγμή. Πόσα δίνουν, 3.50 και 3.50, λέγε εσύ τα ξέρεις. Αυτά 11. Τα δύο. 11. Ναι. Πολύ χαρτί. Προτείνω αυτά, 10 ευρουδάκια βάλτε να πάρετε μεροκάματο. Πατήστε τα λοιπόν, λέει στην Goalbet ο Ζούκα, ενώ νιαουρίζει και ταυτόχρονα τραγουδάει. Πατήστε τα στην Goalbet. Και ενώ αναμένει το τραγούδι. I am a beast. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα να πούμε. Έχουμε προκριματικά Ευρώπης, προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλου. Παίζει η Ελλάδα σήμερα στη Σερβία. Μια Ελλάδα που πηγαίνει πολύ καλά. Κερδίσαμε τη Γερμανία στον προηγούμενο αγώνα εδώ στην Πάτρα. Για ποιο πράγμα είναι, Σόφια, αυτό τι είναι? Είναι για Παγκόσμιο Κύπελο, στο μπάσκετ.
Υποκομματικά. Πού παίζουν, στο Βελιγράδι ή στην Αθήνα? Πού στη παίζουν? Σερβία, όχι εκεί παίζουν. Βελιγράδι. Δεν ξέρει σε ποια πόλη παίζουν. Βελιγράδι, πώ δεν ξέρει. Σταμάτα, άστα, μην τη βοηθά. Πάρα πολύ καλά ξέρει. Μπορούσε να πει στον Ισ παίζουν. Όχι. Αντάξει, δεν ξέρω τόσο πολλά από Σερβία. Από γεωγραφία. 9 και 4 είναι σήμερα ο αγώνα. Έχει απευθεία στη τηλεόραση. Μήπω τον δείχνει το Open. Πω, τι ερώτηση έκανα. Τώρα που λέμε Open, η εκπομπή του Προέδρου θα οργιάσει. Αγιάσει η καινούργια εκπομπή αυτή, το Total Football. Εκεί με παρουσιαστή, ειδικά με αγαπημένο τον Παοξίδων Ντέμι Νικολαίδη. Είδα τη συνέντευξη που έδωσε ο Βιερίνια. Ναι, είδες. Δεν λες όμως για τους άλλους. Να στιγματίσω λίγο τον Παναγιώτη τον Κονέ, να το στιγματίσω. Όταν ο Βιερίνια το πέρασε τόσο γλυκά και τόσο απαλά το θέμα κλέφτες σε εισαγωγικά, που έπαιρνε ήταν πολύ πιο κοινικός, γιατί έγινε κλοπή κανονική. Του κλέψανε τη δόξα, του κλέψανε τα χρήματα, του κλέψανε ένα πιανού. Του Βιερίνια και όλο τον Παοξίδων, τον απανταχού του κόσμου. Ναι. Και βγήκε πειραγμένος ο Κονέ, γιατί το είπε ότι σε εισαγωγικά και δεν εννοούσα αυτό. Και εγώ τι είπε ο Κονέ. Ο Κονέ είπε: εγώ κοιμήθηκα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουν 5 βαθμούς μπροστά. Ναι. Ξαφνικά ήμουν με 2 που επέστρεψα τους βαθμούς στον Πάοκ. Αυτό εννοεί. Και ενώ πήγα να παίξω σε ένα άδειο γήπεδο, ξαφνικά συνάντησα ένα γήπεδο με. Α, έκανε το πρόλογο. Το ωραίο, ναι. Δηλαδή, ενώ σαν ποδοσφαιριστής, εμένα μου αρέσει ο Κονέ. Έτσι, ξεκινάμε με τα βασικά. Συμφωνώ. Ναι. Εμένα μου αρέσει να παίξει. Είναι χαφ, αντεβοά. Αμυντικό χαφ, ωραίο. Ξέρει την μπάλα που την προωθεί καλά. Που βάζει τα πόδια του. Μπορώ να πω κάτι αντίθετο με φας. Αστειεύομαι, ρε λέγε. Καλώς. Αλλά η τοποθέτησή του η χθεσινή ήταν κωμικοτραγική. Ναι, όμως. Δηλαδή δεν θα είμαστε και κερατάδες και δαμένοι. Μας κάνατε τη ληστεία. Μας πήρατε το πρωτάθλημα. Δεν γελάνε οι φίλοι μας. Δεν γελάμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, να απευθυνθεί στο παρουσιαστή της εκπομπής εκεί. Εκεί να απευθυνθεί. Στο παρουσιαστή της εκπομπής και τους συντελεστές που είχε καλεσμένους εκεί. Όταν όμως ρωτήθηκε στην ερώτηση του Ντέμι, λέει: εγώ είμαι υπέρ. Κάνει κάτι, λέει μια ομάδα. Ναι, ας πάει και μείον 3, μείον 15. Λέει, αλλά οι 3 βαθμοί λέει. Να μην παίρνονται, λέει, στα χαρτιά. Ποιος το είπε να μπαίνει κανονικά. Ο Ντέμι Νικολαίδη. Είπε ο παρουσιαστής τέτοιο πράγμα. Ο Κονέ τον είδα, ζορίστηκε. Καλά, δεν είπε κανείς ο παρουσιαστής λίγο ντύσιμο εκεί, να μην πω και άλλα, γιατί θα το περιλάβω τώρα. Και του συντελεστές. Μ' αρέσουν οι συντελεστές. Πώς προωθεί όλους αυτούς, Ξαφνικά ο Χαριστέας να σχολιάζει τα παιχνίδια εκεί, Ο καλεσμένος ήταν για μια φορά. Αυτοί είναι καλεσμένοι, δεν θα είναι. Οι άλλοι δύο. Οι μόνιμοι συντελεστές θα είναι οπωσδήποτε ο Κατσουράνης. Δεν θα σχολιάσω, ναι, παρακάτω. Εμένα μου αρέσει ο Κατσουράνης. Ναι, και εμένα, σαν παίκτης μου άρεσε πολύ. Ήταν παιχτούρα κανονική. Τον προτιμώ τεχνικό διευθυντή στην Παναχαϊκή. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Δεν βρήκε το I'm a Beast. Και με ωραία διαδρομή. Έτσι λέγεται, μόνο γράφει I'm a Beast και θα σου βγάλει. Με συγχωρείς, Γιώργο, με συγχωρείς. Αυτά συμβαίνουν. Στη ζωντανή εκπομπή αυτά συμβαίνουν. Με συγχωρείς. Πέρα από τη διαδρομή, λοιπόν, με εξαιρετική επιτυχία του Κατσουράνη, από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό, από την Μπενφίκα και στον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Βοήθησε στο ένα κλικ ανέβασμα κατά πάνω της ομάδος. Ο άλλος δεν θα το σχολιάσει, άλλους δύο τι έγινε. Μόνο πρώτον, οι άλλοι δύο δεν υπάρχουν. Το Ντέμ, τι να πω. Άκου το τραγούδι έτσι. Όχι Ντέμ, ο άλλος. Quest. Το κάκο να σχολιάζει, που σχολιάζει τη διαιτησία. Θέλω να πει ο κάκο, τι μοιάζει εμένα. Ο κάκο είναι διαιτητή, λέει τα δικά του. Θε ξέρει ότι ήθελε να έρθει και στην ομάδα μας. Πέρα, σε ερχόταν και τι είναι. Η ομάδα μας είναι ανοιχτή για όλους. Όχι! Αυτό είναι το λάθος. Όποιος έχει δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει και να βάλει ένα λιθαράκι. Συμφωνώ. Στην εξέλιξη. Άμα βάλει ένα λιθαράκι και πάρει 5 λιθαράκια, δεν με συμφέρει. Ντούριος είπος μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Εγώ τι δουλειά θα είχε αυτό στην ομάδα μας, πες μου! Εγώ, Ζούκα μου, είμαι ευτυχισμένος που η ομάδα αυτή τη στιγμή διοικείται από αυτό το τεράστιο παράγοντα. Συμφωνώ, δεν που έχει γεμίσει χρήματα όλο τον κόσμο, έχει αλλάξει το στάτους της ομάδας. Να κάνω μια ερώτηση, όταν λες παράγοντα, σε τι αναφέρεσαι? Παράγοντας της ομάδας. Ναι, παράγοντας. Το πρόεδρο. Εμείς είχαμε ένα. Εσύ και όλα τα είσαι μέσα στο πετσί σου. Είχε πρόεδρο ο οποίος έλεγε: αν βάλεις 2 γκολ και αν προκριθούμε για να γίνω συγκεκριμένος, ενώ ήθελα να το περάσω αχτύπητο. Είχαμε κάνει ένα μάτσο στο κύπελο. Εκτός έδρας, είχαμε χάσει 2-0 και παίζαμε επαναληπτικό με την ΑΕΚ. Ήσουν μέλος της ομάδος. Μέλος ενδεκάδας και σε λέει ο παρόντος ο συγχωρημένος ο Θωμάς ο Βουλινός ότι κερδίστε και έλα να πληρωθείς. Δεν είναι έτσι. Κερδίσαμε την ομάδα με 3-0 και τους αποκλείσαμε στην παράταση με 2 γκολ του Αλέξη του Αλεξίου και ένα γκολ δικό σου. Σωστά τα λέω. Δεν διόθεσε. Θυμάμαι, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Πληρώθηκε ποτέ. Όχι, θα σου πω. Εσύ συγκεκριμένα καταλάβεις. Όχι, ότι όταν πληρώνει κάποιος την μέρα του και την ώρα του, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Αν έχεις να δώσεις 100, θα δώσεις 101 γι' αυτό. Οπότε θέλεις με λίγα λόγια να μου πεις ότι ο πρόεδρος και όλοι οι υπόλοιποι με τον δίκιο τους μπορεί να ζητάνε και βεβαίως ο λαός του ΠΑΟΚ πιο καλά αποτελέσματα και πιο καλό παίξιμο, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Έχω τα αποτελέσματα τα έχουμε, το παιχνίδι δεν έχουμε. 5 εκατοστάρικα ήταν
5 εκατοστάρικα ήταν πριν αποκλεισμού. 500.000 κύριο, ναι. Δραχμές. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ήταν 1.500 ευρώ έκαστος ποδοσφαιριστής. Μην νομίζετε 500.000 που έπαιξαν την ΑΕΚ το 1991. Μην πάει εκεί το μυαλό. 1.500 ευρώ κάθε παίκτη. Ναι. Και πριν από 27 χρόνια που μιλάμε τώρα, ήταν μια χαρά τα χρήματα. Όχι. Όχι. Εντάξει. Και στην επόμενη που ήταν ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λάρισα, προηγήθηκε Λάρισα 0-1, τότε είχε πολύ καλή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει ακυρώθηκε ένα γκολ δικό μας και καταφέραμε, κερδίσαμε 2-1. Μπαίνει μέσα στα ποδητήρια και λέει, επειδή κάνατε άσχημη εμφάνιση, παρόλο που κερδίσατε, έχετε πρόστιμο 500.000 και δεν θα πληρωθείτε, όλα καλά, πατήσαμε όλα καλά. Είδατε τι ωραία που είναι η δεκαετία του 90 και οι πρόεδροι τότε παράγοντες. Συν αυτό, μείον εκείνο και προχωράμε. Έτσι, ναι, βέβαια. Ενώ εδώ το πώς να μην έχει απαιτήσεις. Πάρτε το πρωτάθλημα, πάρτε το double ο Ιβάνος Σαββίδης όταν θέλετε κάτι χθες και το παίρνετε προχθές. Όταν είναι να πληρωθούν οι παίκτες 30 του μηνός και στις 29 χτυπάνε από την Πειραιώση, από τουτουτουτουτ, ήρθαν τα λεφτά, χώρο πηδάνε στο λογαριασμό. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα από ποδοσφαιριστής να έχει λυμμένο το οικονομικό και με καθαρό μυαλό όταν να ασχολείται μόνο με τη δουλειά του. Όταν είναι το ψυγείο γεμάτο, ξεχνιούνται τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Είπαμε. Τα δύο κεντρικά πράγματα στη ζωή μου τα έμαθε ένας φίλος μου και τα λέω. Έτσι, ναι. Είναι να μην πεινάς και να μην κρυώνεις. Φιλοσοφία. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Ναι, αλλά να είμαι δυστυχισμένος. Όταν έχεις αυτά τα δύο τα βασικά. Ελάτε, πάρτε τον, παιδιά. Ελάτε λίγο, ο διευθυντής από το ψυχιατρίο. Ακούς, μπορεί να ξεκινήσει η άδειά μας. Και φέρτε και το ζωολομανδία το μπλε. Εγώ έχω κανονισμένο στο Άγιο Γιώργιο, εκεί σε περιμένουν στη ράμπα να δουλέψεις εσύ να πάρεις τη θέση. Αλλά έχω και λέω, σε ρώτησα. Όταν είσαι δυστυχισμένος, μετράει μετά η πείνα αυτή που μου αναφέρεις. Είπαμε, όταν δεν πεινάς και δεν κρυώνεις, μετά έχεις τις βάσεις για να φτιάξεις. Να πολεμήσεις τη δυστυχία. Λέγε, Σόφη. Εγώ θέλω ένα σχόλιο και για την εθνική. Τώρα που έχουμε νέο προπονητή. Λέγε, εσένα ρωτάει. Είναι η κλήρωση, να πούμε, του γύρου. Κλήρωση, λίγο το. Είναι η κλήρωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 10ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει. Είναι τα αποκριματικά του γύρου. Βοσνία, Φιλανδία. Δεν είναι μία ψωμάτια, θα πούμε λίγο μετά. Την Ιταλία, η οποία είναι με γεμάτες φιλοδοξίες πλέον, έμεινε έξω από το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Και τώρα θα μα καταβροχθήσει. Συνέχισε. Βοσνία. Η Βοσνία την παίζουμε συνέχεια. Όλος παραδόξως έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα που θεωρώ ότι είμαστε ισοϊψείς ομάδες. Μια εθνική Ελλάδος η οποία ήταν στην 8η θέση, στα καλύτερά της, και τώρα είναι στην 43η θέση με τάσεις καθόδου. Μας κάθονται καλά οι Βόσνοι, παρόλο που είναι πιο ποιοτικοί από εμάς. Τέλεια, τέλεια. Ενώ κάποιες άλλες ομάδες που μπορεί να ήταν πιο δυνατές από εμάς, τα μπορούσαν να χάσουν άνετα από τους Βοσνιές. Εμείς δεν χάνουμε, γιατί δεν τους καθόμαστε. Πώς το λένε, εστερνίζομαι απόλυτα την άποψή σου. Στο λαιμό τους καθόμαστε και δεν γίνεται. Δεν έχουν χημεία μαζί μας, ενώ είναι πολύ καλύτερη. Μάλλον επειδή, ξέρω εγώ. Ψιλομάγει όλοι. Γιατί είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, αυτό μήπως δεν τους καθόμαστε καλά. Αν τους μάθεις όλους με συνέχεια. Έχουμε Φιλανδία. Αυτοί δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Δεν μου αρέσουν. Είναι καλή ομάδα. Αρμενία και Λίχτενστάιν. Εντάξει, το Λίχτενστάιν είναι παγιά διάφορα, θα το κερδίσουν όλοι δεξιά και αριστερά. Έτσι, την Αρμενία με αίμα την κερδίζουμε. Ναι, τέλος πάντων. Δεν το θυμάμαι. Είναι κάτι μάτς τα οποία θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Να πούμε ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2019 και θα ολοκληρωθούν το Νοέμβριο, όπου οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο παίρνουν και το εισιτήριο. Σόφια, άμα ξέρεις τι λέει. Αυτό πήγα να ρωτήσω, βιάστηκα, με συγχωρείς. Δύο ομάδες, έτσι. Δύο ομάδες. Ναι. Ο καλύτερος τρίτος και τέτοια δεν υπάρχει. Θα υπάρχει αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι θα είμαστε σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι, Λοιπόν. Μ' αρέσει το λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα μας τελείωσε. Περάσαμε πολύ όμορφα. Εγώ δεν βασικά πέρασα τέλεια. Μίλησα λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Ξεκούρασα σήμερα. Σε ευχαριστώ από Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολλές ευχές στον ΠΑΟΚ. Που ήσουν πολύ ευγενικός μαζί μου και είχες και τα κατανόηση. Μπορώ και καλύτερα. Μπορείς και καλύτερα, το ξέρω, το ξέρω. Ευχές στον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας μετά από 4 ώρες να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και Σόφη, κάνε την αποφώνηση. Λοιπόν, κάπου εμείς εδώ η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Αύριο 2 η ώρα θα είμαστε εδώ με το Σταύρο μετά από καιρό, έτσι. Η τριάδα θα επιστρέψει. Ναι, είναι και ο Σταύρος. Θα επιστρέψει. Ναι, το Σταύρος, ναι. Φυσικά να πούμε ότι ξεκινάει η εβδομάδα. Η Goldbet έχει προσφορά στο καζίνο. Καθημερινές προσφορές και στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στη σελίδα. Δείτε τις υψηλές αποδόσεις που δίνει σε όλες τις στοιχηματικές επιλογές. Κάντε την εγγραφή σας εύκολα και γρήγορα. Και φυσικά για οποιαδήποτε απορία έχετε, είναι το τμήμα εξυπηρέτηση πελατών. 24 ώρες, 24 ώρες το έχουμε πει. Να ευχαριστήσουμε τον καλεσμένο μας το σημερινό. Και δίνουμε ραντεβού αύριο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι σε όλους.